αλγινή εντύπωση από ό,τι φαίνεται σε μια σημαντική μερίδα των Ελλήνων προκάλεσε ο Διονύσης Αβόπουλος. Ο πολύ γνωστός καλλιτέχνης τοποθετήθηκε δημόσια μέσω του ραδιοφώνου του Sky ξεκάθαρα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη εν ώψη των εκλογών της 21ης Μαΐου. Εγώ καταρχήν είμαι σίγουρος ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου έχει πάρει την απόφασή της ανεξαρτήτως αν λέει δεν έχει και δεν έχει καμία σημασία τώρα τι θα πεις εγώ, τι θα πει μια φίρμα, τι θα πεις εσύ. Εγώ ελπίζω σε μια αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να πω ότι σέβομαι όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και τους ηγέτες τους. Γιατί όλα αυτά τα κόμματα και αυτοί οι άνθρωποι είναι δυνάμεις της πατρίδας, είναι δυνάμεις του έθνους. Απλώς παρατηρώ ότι διατηρούν τουλάχιστον κάποια από αυτά τα κόμματα μιας υποτιθέμενης προοδευτικής συνεργασίας, παρακολουθούν να διατηρούν ένα παλιό είδος φοιτητικής ξενιασιάς και μια υπερβολική και αδικαιολόγητη εντελώς αυτοπεποίθηση, η οποία μπορεί να αποβεί πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί τα πράγματα πια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι εποχές έχουν αλλάξει. Μας χρειάζεται μια ωριμότητα δηλαδή. Κάποιος πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν ξέρω καλύτερο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη γι' αυτό. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση του δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου, ο οποίος σε διαδικτυακή του παρέμβαση μετά την τοποθέτηση Σαββόπουλου ανέφερε τα εξής. Τι κρίμα, όχι για την επιλογή του να στηρίξει ένα κόμμα, όσο για την ανάγκη που αισθάνθηκε να το κάνει. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, ανέφερε.